οικουμενισμός, ρατσισμός, σεξισμός, οι ιδεολογικές εντάσεις του καπιταλισμού, του Ιμάνιουελ Βάλερστάιν. Χρόνια τώρα μας επαναλαμβάνουν ότι ο νεότερος κόσμος ήταν ο πρώτος που ξεπέρασε τα στενά σύνορα των τοπικών εντάξεων και διακήρυξε την οικουμενική αδελφότητα των ανθρώπων. Ή, τουλάχιστον, αυτός ο λόγος κυριαρχούσε μέχρι 10 με 15 χρόνια πριν. Γιατί από τότε συνειδητοποιήσαμε ότι η οικουμενιστική θεωρία αντιφάσκει ακόμα και στους ίδιους τους όρους που χρησιμοποιεί. Παραδείγματος χάρη, η φράση «αδελφότητα όλων των ανθρώπων» αναφέρεται σε ανθρώπους γένους αρσενικού «the brotherhood of man» και έτσι αποκλείει σιωπήρα ό,τι είναι γένους θηλυκού ή το βάζει σε δεύτερη μοίρα. Θα ήταν εύκολο να πολλαπλασιάσουμε τα λεκτικά παραδείγματα που φανερώνουν την ένταση που υποβόσκει συνεχώς ανάμεσα στην ιδεολογική νομιμοποίηση του οικουμενισμού στο νεότερο κόσμο και στην πραγματικότητα, ηλική και ιδεολογική, του ρατσισμού και του σεξισμού σε αυτόν τον ίδιο κόσμο αυτή την ένταση ή ακριβέστερα αυτή την αντίφαση θα ήθελα να συζητήσω εδώ. Γιατί οι αντιφάσεις όχι μόνο συνιστούν τη δυναμική των ιστορικών συστημάτων αλλά επίσης μας αποκαλύπτουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους. Είναι ένα πράγμα να αναζητήσουμε τις απαρχές της οικουμενιστικής θεωρίας να αναρωτηθούμε για το εύρος της αποδοχής που γνώρισε ή να διερωτηθούμε γιατί ο ρατσισμός και ο σεξισμός συνεχίζουν να υπάρχουν στον σύγχρονο κόσμο. Αλλά είναι άλλο πράγμα τελείως διαφορετικό να εξετάσουμε την καταγωγή του συνδυασμού αυτών των δύο ιδεολογιών που υποτίθεται ότι είναι ασυμβίβαστες ενώ στην πραγματικότητα μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι βρίσκονται σε σχέση συμβίωσης. Ας αρχίσουμε λοιπόν από αυτό το φαινομενικά παράδοξο. Οι οικουμενιστικές πεπιθήσεις αποτέλεσαν τον κυριότερο αντίπαλο του ρατσισμού και του σεξισμού και, αντίστροφα, οι ρατσιστικές και σεξιστικές πεπιθήσεις υπήρξαν ο κυριότερος αντίπαλος του οικουμενισμού. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι υπερασπιστές του κάθε συστήματος πεπιθήσεων ανήκουν σε αντιτιθέμενα στρατόπεδα. Μόνον περιπτωσιακά επιτρέπουμε στον εαυτό μας να παρατηρήσει ότι ο εχθρός βρίσκεται μέσα μας και ότι οι περισσότεροι από εμάς, ίσως όλοι μας, βρίσκουμε απολύτως εφικτή την ταυτόχρονη προσχώρηση και στις δύο θεωρίες. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια στάση αξιοθρήνητη που όμως πρέπει να εξηγήσουμε πέρα από την απλή επιτίμηση της υποκρισίας. Γιατί αυτό το παράδοξο ή αυτή η υποκρισία αντέχει στο χρόνο και είναι ευραίως διαδεδομένο. Πρόκειται για ένα δομικό στοιχείο και όχι μια παροδική ανθρώπινη αδυναμία. Στα προηγούμενα ιστορικά συστήματα, ήταν ευκολότερο να παραμένει κανείς συνεπής με τον εαυτό του. Παρά τη μεγάλη ποικιλία των δομών και των αρχών τους, αυτά τα συστήματα είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Δεν δίσταζαν μπροστά στη διάκριση, ηθική και πολιτική συγχρόνως. Ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και στο άτομο που ήταν εξωτερικό προς αυτήν. Οι υψηλότερες ηθικές αρετές αποδίδονταν στο μέλος της ομάδας και η αίσθηση των υποχρεώσεων που είχαν τα μέλη μεταξύ τους είχε το προβάδισμα. Μπροστά από όλες τις αφηρημένες έννοιες σχετικά με το ανθρώπινο γένος, στην περίπτωση που τέτοιες αφαιρέσεις διατυπώθηκαν ποτέ. Ακόμα και οι τρεις μονοθειστικές θρησκείες, ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ, έκαναν τέτοιες διακρίσεις ανάμεσα στους εντός και τους εκτός παρά την πίστη τους σε έναν και μοναδικό θεό που βασίλευε πάνω σε ένα και ενιαίο ανθρώπινο γένος. Στο δοκίμιο αυτό θα συζητήσουμε πρώτα την καταγωγή των νεότερων οικομενιστικών θεωριών για να περάσουμε στη συνέχεια στις πηγές των σύγχρονων φυλετικών διακρίσεων, ρατσισμού και σεξισμού και να έρθουμε τελικά στον συνδυασμό αυτών των δύο ιδεολογιών στην πράξη, στη γένεση και στις συνεπιές του. Υπάρχουν δύο κυρίως τρόποι να εξηγήσουμε τη γέννηση του οικουμενισμού ως ιδεολογίας του σύγχρονου ιστορικού συστήματος. Ο ένας τρόπος είναι να δούμε τον οικουμενισμό ως αποκορύφωμα μιας παλαιότερης θεωρητικής παράδοσης. Ο άλλος είναι να θεωρήσουμε τον οικουμενισμό ως μια διακεκριμένη ιδεολογία που προσυδειάζει στην καπιταλιστική κοσμοοικονομία. Αυτοί οι δύο τρόποι είναι εξήγηση, δεν είναι αναγκαστικά αντιφατικοί. Η άποψη σύμφωνα με την οποία ο οικουμενισμός αποτελεί κατάληξη ή αποκορύφωμα μιας μακράς παράδοσης αναφέρεται ακριβώς στις τρεις μονοθειστικές θρησκείες. Υποστηρίζεται ότι το αποφασιστικό ηθικό άλμα συντελέστηκε όταν οι άνθρωποι ή μερικοί άνθρωποι έπαψαν να πιστεύουν σε θεούς συνδεδεμένους με τη φυλή και αναγνώρισαν τη μοναδικότητα του Θεού. Αναγνωρίζοντας έτσι έμεσα το ενιαίο του ανθρώπινου γένους. Βέβαια, συνεχίζει αυτή η άποψη. Οι τρεις μονοθειστικές θρησκείες δεν προχώρησαν ποτέ αυτή τη λογική μέχρι τις ακραίες συνεπιές της. Ο Ιουδαϊσμός σμήλεψε μια ιδιαίτερη θέση για τον περιούσιο λαό του Θεού και στάθηκε πάντα επιφυλακτικός στην υιοθέτηση νέων μελών. Ο χριστιανισμός και το Ισλάμ απομάκρυναν τους φραγμούς που εμπόδιζαν την είσοδο στην ομάδα των εκλεκτών και ενθάρρυναν ανεπιφύλακτα τον προσλητισμό. Ωστόσο και ο χριστιανισμός και το Ισλάμ απαιτούσαν από τους νέους προσιλήτους που επιθυμούσαν πλήρη είσοδο στο βασίλειο του Θεού μια έμπρακτη δήλωση πίστης και υποταγής που ο πρώην άπιστος ενήλικος μπορούσε να την εκφράσει μέσω του τυπικού προσχώρηση στην εαθρησκεία. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση η σκέψη του διαφωτισμού απλώς προχώρησε αυτή την μονοθεϊστική λογική ένα βήμα πιο πέρα υποστηρίζοντας ότι η ηθική ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα πηγάζουν από την ίδια την ανθρωπινή φύση ένα χαρακτηριστικό που όλοι έχουμε από τη γέννησή μας και κατά συνέπεια τα δικαιώματά μας γίνονται φυσικά δικαιώματα και όχι πλέον προνόμια που μας παραχωρούνται αυτή η εκδοχή της ιστορίας των ιδεών δεν είναι λανθασμένη Διαθέτουμε αρκετά σημαντικά πολιτικο-ειθικά κείμενα του τέλους του 18ου αιώνα που αντανακλούν αυτήν την ιδεολογία του διαφωτισμού. Χάρη σε μείζωνες πολιτικές περιπέτειες, η Γαλλική Επανάσταση, ανεξαρτησία της Αμερικής κτλ., τα κείμενα αυτά γνώρισαν μεγάλη διάδοση και έγιναν ευρέως αποδεκτά επιπλέον μπορούμε να σπρώξουμε μακρύτερα την ιδεολογική ιστορία. Υπήρχαν πολλές παραλήψεις σε αυτά τα ιδεολογικά κείμενα του 18ου αιώνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους έγχρωμους και τις γυναίκες. Αλλά με τον καιρό αυτές και άλλες ελλείψεις διορθώθηκαν και η οικουμενιστική θεωρία συμπεριέλαβε ρητός σε αυτές τις ομάδες. Σήμερα, ακόμη και τα κοινωνικά κινήματα που έχουν ως λόγο ύπαρξης την εφαρμογή ρατσιστικών ή σεξιστικών πολιτικών έχουν την τάση να προσφέρουν έστω και με την άκρη των χιλιών θυσίαν ενέσεως στην ιδεολογία του οικουμενισμού δίνοντας την εντύπωση ότι θεωρούν τροπή να δηλώσουν ανοιχτά αυτό που στην πραγματικότητα πιστεύουν και θεωρούν ότι πρέπει να καθορίζει τις πολιτικές προτεραιότητές τους δεν είναι συνεπώς δύσκολο να εξάγουμε από την ιστορία των ιδεών ένα είδος διαγράμματος της αποδοχής του οικουμενισμού όπου η καμπύλη παρουσιάζεται διειναικώς ανωδική και βασισμένη σε αυτήν την καμπύλη να υποστηρίξουμε την ύπαρξη μιας μη αντιστρέψιμης ιστορικής διαδικασίας εν δράση. Ωστόσο, στο βαθμό που ο οικουμενισμός υποστηρίχτηκε σοβαρά ως πολιτική θεωρία, μόνο στο νεότερο κόσμο, το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο οι απαρχές του θα πρέπει να αναζητηθούν στο κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο αυτού του κόσμου, παρουσιάζεται εξίσου ισχυρό. Η καπιταλιστική κοσμοοικονομία είναι ένα σύστημα θεμελιωμένο στην αέναη συσσόρευση κεφαλαίου. Ένας από τους κύριους μηχανισμούς που την καθιστούν δυνατή είναι η εμπορευματοποίηση των πάντων τα εμπορεύματα διοχετεύονται σε αυτό που ονομάζουμε παγκόσμια αγορά με τη μορφή προϊόντων, κεφαλαίων και εργατικής δύναμης. Υποτίθεται ότι όσο περισσότερη ελεύθεροι είναι η διακίνηση, τόσο αυξάνεται το βαθμός εμπορευματοποίησης. Κατά συνέπεια, οτιδήποτε εμποδίζει τη διακίνηση υποθετικά, αντεδείκνυται ό,τι μπορεί να εμποδίσει την μετατροπή των προϊόντων, των κεφαλαίων και της εργατικής δύναμης σε διαπραγματεύσιμα στην αγορά εμπορεύματα, αναχαιτίζει αυτήν την διακίνηση. Οτιδήποτε χρησιμοποιεί για την εκτίμηση προϊόντων, κεφαλαίων και εργατικής δύναμης κριτήρια άλλα από την τιμή του στην αγορά και δίνει προτεραιότητα σε αυτές τις εκτιμήσεις, καθιστά αυτά τα είδη μη εμπορεύσιμα ή τουλάχιστον λιγότερο εμπορεύσιμα. Συνεπώς, ακολουθώντας ένα είδος ακατανίκητης λογικής, η διεκδίκηση της όποιας ιδιαιτερότητας κρίνεται ως ασυμβίβαστη με τη λογική του καπιταλιστικού συστήματος ή τουλάχιστον αποτελεί εμπόδιο στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Συνεπάγεται λοιπόν ότι στο πλαίσιο ενός καπιταλιστικού συστήματος καθίσταται επιτακτική η διατύπωση και η πραγμάτωση μιας οικουμενιστικής ιδεολογίας ως θεμελιώδες στοιχείο στην αέναη η επιδίωξη της συσσόρευσης του κεφαλαίου. Για τον λόγο αυτό αναφερόμαστε στις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις ως ένα οικουμενικό διαλυτικό που ενεργεί ανάγοντας τα πάντα στην ομοιογενή μορφή του εμπορεύματος, το οποίο εκτιμάται με μόνο μέτρο το χρήμα. Αυτό υποτίθεται ότι έχει δύο βασικές συνέπειες. Καταρχάς, επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στην παραγωγή των αγαθών. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εργατική δύναμη, αν εφαρμοζόταν το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης, μια σταδιαδρομία ανοιχτή στα ταλέντα, τότε θα μπορούσαμε να τοποθετούμε τα ικανότερα άτομα στους επαγγελματικού ρόλους, που θα τους στέργεζαν καλύτερα μέσα στον παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας. Και έχουμε πράγματι αναπτύξει ένα σύνολο θεσμικών μηχανισμών, δημόσια εκπαίδευση, δημόσια διοίκηση, κανόνε ενάντια στον νεποτισμό, που στοχεύουν στην εγκαθίδρυση αυτού που σήμερα αποκαλούμε αξιοκρατικό σύστημα. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι η αξιοκρατία δεν είναι μόνο οικονομικά αποτελεσματικότερη, αλλά επίσης παράγοντας πολιτικής σταθερότητας. Στο βαθμό που στον ιστορικό καπιταλισμό, όπως και στα προηγούμενα ιστορικά συστήματα, υπάρχουν ανισότητες στην κατανομή των αμοιβών, οι μνησικακοί που τρέφουν αυτοί που αμείβονται λιγότερο για αυτούς που αμείβονται περισσότερο θα ήταν λιγότερο έντονη. Αλλά αυτή η ανισότητα δικαιολογούνταν από την αξία και όχι από την παράδοση. Με άλλα λόγια, θεωρείται ότι το προνόμιο που κατακτιέται με την αξία είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο αποδεκτό για τον πολύ κόσμο από το προνόμιο που κερδίζεται με κληρονομιά. Πρόκειται για μια αμφίβολη πολιτική κοινωνιολογία. Νομίζω μάλιστα ότι στην πραγματικότητα αληθεύει το ακριβώς αντίθετο για πολύ καιρό τα προνόμια που μεταβιβάζονταν κληρονομικά ήταν λίγο πολύ αποδεκτά από τους καταπιεζόμενους στη βάση μιας μυστικιστικής ή μυρολατρικής πίστης σε μια νεόνια τάξη που τους προσέφερε τουλάχιστον την παρηγοριά της βεβαιότητας. Αντίθετα, τα προνόμια που αποκτά κάποιος γιατί υποτίθεται ότι είναι εξυπνότερος και οπωσδήποτε έχει πάρει καλύτερη εκπαίδευση από κάποιον άλλον, πολύ δύσκολα γίνονται αποδεκτά. Εκτός βέβαια από εκείνους που ήδη σκαρφαλώνουν στην κλίμακα της επιτυχίας. Μόνο οι γιάπηδες αγαπούν και θαυμάζουν τους γιάπηδες. Οι πρίγκιπες μπορούσαν τουλάχιστον να παρουσιάζονται σαν καλόγνωμος πατέρας, αλλά ένας γιάπης θα είναι πάντα μόνον ένας υπερπρονομιούχος. Νομίζω ότι το αξιοκρατικό σύστημα είναι στην πραγματικότητα ένα από τα πιο ασταθή συστήματα από πολιτική άποψη. Και ακριβώς εξαιτία αυτής της πολιτικής αστάθειας κάνουν την είσοδό του στη σκηνή ο ρατσισμός και ο σεξισμός. Για πολύ καιρό θεωρούσαν ότι η υποτιθέμενη ανωδική καμπύλη της οικουμενιστικής ιδεολογίας ήταν συνδεδεμένη με μία άλλη σταθερά καθοδική καμπύλη. Την καμπύλη των ανισοτήτων που πηγάζουν από τη φύλη και το φύλλο. Έτσι όπως εκδηλώνονται ως ιδεολογία και ως πρακτική. Εμπειρικά είναι βέβαιο ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Ίσως μάλιστα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το αντίθετο, ότι δηλαδή στον σύγχρονο κόσμο οι καμπύλες των ρατσιστικών και των σεξιστικών ανισοτήτων φαίνεται να σημειώνουν άνοδο ή τουλάχιστον δεν σημειώνουν πτώση, σίγουρα στην πράξη και ίσως ως ιδεολογία. Γιατί? Ο ρατσισμός δεν περιορίζεται σε μια στάση περιφρόνησης και φόβου απέναντι σε αυτούς που ανήκουν σε άλλες ομάδες, καθορισμένες είτε με γενετικά κριτήρια όπως το χρώμα του δέρματος, είτε με κριτήρια κοινωνικά, θρησκευτική ένταξη, πολιτιστικά πρότυπα, γλωσσικές προτιμήσεις κλπ. Γενικά, ο ρατσισμός εμπερικλεί την περιφρόνηση και το φόβο, αλλά προχωρά πολύ πιο πέρα από αυτά. Η περιφρόνηση και ο φόβος είναι δευτερεύοντα χαρακτηριστικά της ρατσιστικής πρακτικής μέσα στην καπιταλιστική κοσμοοικονομία. Θα μπορούσαμε μάλιστα να υποστηρίξουμε ότι η περιφρόνηση και ο φόβος του άλλου, η ξενοφοβία, αποτελούν μία όψη του ρατσισμού που εμπεριέχει ήδη μια αντίφαση. Σε όλα τα προηγούμενα ιστορικά συστήματα η ξενοφοβία είχε μια πρακτική συνέπεια πρωταρχικής σημασίας την εκδίωξη του βαρβάρου σε εισαγωγικά από τον φυσικό χώρο της κοινότητας, της κοινωνίας, της κλειστής ομάδας. Όντας ο θάνατος η ακραία εκδοχή αυτής της εκδίωξης. Οποτεδήποτε αποθούμε φυσικά τον άλλον, κερδίζουμε την καθαρότητα σε εισαγωγικά του περιβάλλοντος που υποτίθεται ότι επιδιώκουμε. Αλλά αναπόφευκτα χάνουμε συγχρόνως κάτι. Χάνουμε την εργατική δύναμη του προσώπου που διώξαμε και κατά συνέπεια τη συνεισφορά αυτού του προσώπου στη δημιουργία κάποιου πλεονάσματος που θα μπορούσαμε κατ' επανάληψη να οικειοποιηθούμε. Αυτό αντιπροσωπεύει μία απώλεια για όλα τα ιστορικά συστήματα. Αλλά αυτή η απώλεια είναι ιδιαίτερα σοβαρή στην περίπτωση ενός συστήματος του οποίου όλη η δομή και η λογική είναι θεμελιωμένες στην αέναη συσσόρευση κεφαλαίου. Ένα καπιταλιστικό σύστημα που επεκτείνεται, πράγμα που συμβαίνει τον μισό καιρό, χρειάζεται όλη την εργατική δύναμη που μπορεί να βρει, αφού αυτή η δύναμη παράγει τα αγαθά μέσω των οποίων περισσότερο κεφάλαιο παράγεται, πραγματοποιείται και συσσωρεύεται. Η αποβολή λοιπόν από το σύστημα είναι άστοχη. Αλλά αν κάποιος θέλει να μεγιστοποιήσει τη συσσόρευση του κεφαλαίου, είναι απαραίτητο συγχρόνως να ελαχιστοποιήσει το κόστος παραγωγής. Παρένθεση, άρα το κόστος της εργατικής δύναμης. Και επίσης να ελαχιστοποιήσει το κόστος των πολιτικών ρήξεων. Άρα να ελαχιστοποιήσει, όχι να εξαλείψει γιατί αυτό είναι αδύνατον, τις διεκδικήσεις της εργατικής δύναμης. Ο ρατσισμός είναι η μαγική συνταγή που συμβιβάζει την επιδίωξη αυτών των δύο στόχων. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μία από τις πρώτες και διασημότερες συζητήσεις γύρω από τον ρατσισμό ως ιδεολογία. Όταν οι Ευρωπαίοι έφτασαν στον νέο κόσμο, συνάντησαν πληθυσμούς που κατά μεγάλο μέρος τους εξολόθρευσαν, είτε άμεσα με το ξύφος, είτε έμεσα με τις αρρώστιες. Ένας Ισπανός μοναχός, ο Βαρθολομέος Ντελακάζας, ανέλαβε την υπεράσπιση αυτών των πληθυσμών, υποστηρίζοντας ότι οι Ινδιάνοι διέθεταν και αυτοί ψυχές που έπρεπε να σωθούν. Ας εξετάσουμε τις λογικές συνέπειες αυτής της θέσης του Λακάζας που κέρδισε τη ρητή συγκατάθεση της Εκκλησίας και σε ορισμένες περιπτώσεις και της πολιτείας. Εφόσον οι Ινδιάνοι διέθεταν ψυχή, ήταν ανθρώπινα όντα και οι αρχές του φυσικού νόμου εφαρμόζονταν και σε αυτούς. Κατά συνέπεια, ήταν ηθικά ανεπίτρεπτο να σφαγιάζονται αδιακρίτως, να εκδιώκονται από τον φυσικό χώρο της ανθρωπότητας. Αντίθετα, ήταν ηθική υποχρέωση να επιδιωχθεί η σωτηρία των ψυχών τους, να προσιλητιστούν στις οικουμενιστικές αξίες του χριστιανισμού, σε παρένθεση. Αφού θα ήταν ζωντανοί και πιθανόν στην οδό της σωτηρίας, θα μπορούσαν να ενταχθούν στην εργατική δύναμη, στο επίπεδο των εκατοντίτων τους βέβαια, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας των επαγγελμάτων και των αμοιβών από επιχειρησιακή άποψη ο ρατσισμός πήρε την μορφή αυτού που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε εθνοποίηση σε εισαγωγικά της εργατικής δύναμης. Εννοώ με αυτό ότι σε όλες τις εποχές υπήρχε μια ιεραρχία επαγγελμάτων και αμοιβών σε συσχετισμό με ορισμένα υποτιθέμενα κοινωνικά κριτήρια. Αλλά ενώ ο τύπος της εθνοποίησης παρέμεινε σταθερός, οι λεπτομέρειές του διέφεραν από τόπο σε τόπο και από εποχή σε εποχή, ανάλογα με το ποια θέση καταλάμβαναν ποιες γενετικές και κοινωνικές ομάδες σε έναν συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, με το ποιες ήταν οι ιεραρχικές ανάγκες της οικονομίας σε αυτόν τον τόπο και τον χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ο ρατσισμός συνδύαζε πάντοτε διεκδικήσεις, που βασίζονταν στην αδιάρρηκτη συνέχεια με το παρελθόν, γενετική ή και κοινωνική, σε παρένθεση. Με μια εξαιρετική ευελιξία στον καθορισμό των ορίων αυτών των πραγματοποιημένων, σε εισαγωγικά, οντοτήτων που αποκαλούμε φυλές, εθνικές ομάδες, έθνη, θρησκευτικές ομάδες η ευελιξία της διεκδίκησης ενός δεσμού με τα όρια του παρελθόντος σε συνδυασμό με τον διαρκή επανακαθορισμό αυτών των ορίων στο παρόν παίρνει την μορφή της δημιουργίας και της διαρκούς αναδημιουργίας των φιλετικών και ή εθνικών παύλα θρησκευτικών ομάδων ή κοινοτήτων. Βρίσκονται πάντα εκεί και πάντα ιεραρχικά ταξινομημένες αλλά δεν είναι πάντα ακριβώ οι ίδιε. Ορισμένε ομάδε αλλάζουν θέση μέσα στο σύστημα ιεραρχική ταξινόμηση. Μερικέ ομάδε μπορεί να εξαφανιστούν ή να συνδυαστούν με άλλε, ενώ κάποιε άλλε αποσπώνται και νέε ομάδε δημιουργούνται. Αλλά υπάρχουν πάντα κάποιοι σε εισαγωγικά νέγροι. Αν δεν υπάρχουν μαύροι ή είναι πολύ λίγοι για να παίξουν αυτό το ρόλο, τότε μπορεί κανείς να εφεύρει τους λευκούς νέγρους σε εισαγωγικά. Αυτό το είδος συστήματος, ένας ρατσισμός με σταθερή μορφή και δηλητήριο, αλλά σχετικά ευέλικτο στα όρια του, καταφέρνει πολύ καλά τρία πράγματα. Επιτρέπει να αυξηθεί ή να μειωθεί σε μια ορισμένη χρονική και γεωγραφική ζώνη και ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες, ο αριθμός εκείνων που προσφέρονται για τους χαμηλότερους μισθούς και για τους χειρότερα αμοιβόμενου οικονομικούς ρόλους. Γεννάει και διαρκώς αναδημιουργεί κοινωνικές κοινότητες, οι οποίες στην πράξη κοινωνικοποιούν τα παιδιά τους για να παίξουν τους ενδεδειγμένους ρόλους. Αν και, βεβαίως, τα κοινωνικοποιούν επίσης και σε κάποιες μορφές αντίστασης. Και, τέλος, προσφέρει μία μη αξιοκρατική βάση δικαίωση της ανισότητας. Αυτό το τελευταίο σημείο αξίζει να υπογραμμιστεί. Ο ρατσισμός βοηθά στη διατήρηση του καπιταλιστικού συστήματος, ακριβώς γιατί είναι θεωρητικά αντιοικουμενιστικός. Επιτρέπει ώστε ένα μείζον τμήμα της εργατικής δύναμης να αμείβεται πολύ χαμηλότερα από όσο θα μπορούσε ποτέ να δικαιολογήσουν τα όποια αξιοκρατικά κριτήρια. Αλλά αν ο καπιταλισμός ως σύστημα γεννά τον ρατσισμό, είναι ανάγκη επίση να γεννά και τον σεξισμό. Ναι, γιατί ρατσισμός και σεξισμός είναι στην πραγματικότητα στενά συνδεδεμένοι. Η εθνοποίηση της εργατικής δύναμης επιτρέπει να δίνονται εξαιρετικά χαμηλή μισθοί σε ολόκληρα τμήματα της εργατικής τάξης αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξής της. Στην πραγματικότητα είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο χαμηλοί μισθοί μόνον επειδή οι μισθωτοί ανήκουν σε δομές νοικοκυριών όπου τα εισοδήματα από μισθούς υπολογιζόμενα σε χρονική διάρκεια ίση με τον μέσο όρο ζωής αποτελούν ένα σχετικό μικρό τμήμα του συνολικού εισοδήματος του νοικοκυριού. Αυτά τα νοικοκυριά απαιτούν σημαντική επένδυση εργασίας στις αποκαλούμενες επιβοηθητικές σε εισαγωγικά δραστηριότητες που αναφέρονται στην διατροφή και στη συντήρηση του νοικοκυριού και σε πολύ μικρή εμπορευματική παραγωγή. Η εργασία αυτή εξασφαλίζεται εν μέρη από τον ενήλικο άντρα αλλά κατά κύριο λόγο από την ενήλικη γυναίκα καθώς και από τα παιδιά και τους ηλικιωμένους και των δύο φίλων. Σε ένα τέτοιο σύστημα αυτή η συνεισφορά σε μη μισθωτή εργασία αντισταθμίζει το χαμηλό επίπεδο των εισοδημάτων από μισθού και, κατά συνέπεια, αντιπροσωπεύει στην πράξη μία έμεση επιδότηση των εργοδοτών των μισθωτών εργαζομένων που ανήκουν σε αυτά τα νοικοκυριά. Ο σεξισμός μας επιτρέπει να αγνοούμε σε εισαγωγικά αυτήν την πραγματικότητα. Ο σεξισμός δεν είναι μόνο η επιβολή στις γυναίκες διαφορετικών ή ακόμα και υποτιμημένων εργασιακών ρόλων, όπως και ο ρατσισμός δεν είναι μόνο ξενοφοβία. Ο ρατσισμός θέλει να κρατήσει τους ανθρώπους μέσα στο σύστημα εργασίας και όχι να τους διώξει έξω από αυτό ο σεξισμός έχει τους ίδιους στόχους. Ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνουμε τις γυναίκες καθώς και τους νέους και τους ηλικιωμένους να δουλέψουν για να δημιουργήσουν υπεραξία για τους κατόχους του κεφαλαίου οι οποίοι ούτε καν τις πληρώνουν γι' αυτό συνίσταται στο να διακηρύξουμε ότι η εργασία τους είναι στην πραγματικότητα μη εργασία εφευρίσκουμε την σε εισαγωγικά νοικοκυρά και βεβαιώνουμε ότι δεν σε εισαγωγικά εργάζεται. Απλώς σε εισαγωγικά ασχολείται με τα οικιακά. Έτσι, όταν οι κυβερνήσεις υπολογίζουν το ποσοστό των απασχολούμενων στο σύνολο της ενεργού εργατικής δύναμης οι σε εισαγωγικά δεν εμφανίζονται ούτε στον αριθμητή ούτε στον παρανομαστή του κλάσματος. Και μαζί με τον σεξισμό πάνε αυτόματα και οι ηλικιακέ διακρίσεις σε εισαγωγικά. Όπω υποστηρίζουμε ότι η εργασία τη δικοκυράς δεν δημιουργεί υπεραξία, έτσι υποστηρίζουμε ότι δεν δημιουργεί υπεραξία και η πολλαπλή συνεισφορά σε εργασία των μη μισθωτών νέων και ηλικιωμένων. Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν αντανακλά εντελώ την πραγματικότητα. Αλλά όλα αυτά συντεριάζονται σε μία ιδεολογία που είναι εξαιρετικά ισχυρή. Ο συνδυασμός του δίδυμου οικουμενισμός-αξιοκρατία, αφενός που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία τα στελέχη και τα μεσαία στρώματα οικοδομούν την ομιμοποίηση του συστήματος, και του δίδυμου ρατσισμός-σεξισμός, αφετέρου, που αποτελεί τον μηχανισμό μέσω του οποίου δομείται η πλειοψηφία της εργατικής δύναμης. Λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Αλλά μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Και αυτό για έναν απλό λόγο. Τα δύο ιδεολογικά μοντέλα της καπιταλιστικής κοσμοοικονομίας βρίσκονται σε κατάφορη αντίφαση. Ο εύθραυστος συνδυασμός τους κινδυνεύει πάντα να διαραγεί καθώς διάφορες ομάδες τείνουν να σπρώξουν στα άκρα τους τη λογική του οικουμενισμού ή του ρατσισμού αντίστοιχα. Ξέρουμε τι συμβαίνει όταν ο ρατσισμός, παύλα σεξισμός, προχωρεί πολύ μακριά. Οι ρατσιστές μπορεί να επιχειρήσουν να εξαλείψουν οριστικά την εξωτερική ομάδα συσταγωγικά, είτε συνοπτικά όπως τη σφαγή των Εβραίων από τους Ναζί, είτε σταδιακά όπως στην περίπτωση της επιβολής ενός ολοκληρωτικού apartheid. Σπρωχμένε στα άκρα αυτές οι θεωρίες είναι ανορθολογικές και επειδή είναι ανορθολογικές συναντούν αντίσταση όχι μόνο από τη μεριά των θυμάτων, αλλά επίσης από την μεριά ισχυρών οικονομικών δυνάμεων που αντιτίθενται όχι στον ρατσισμό αλλά στο γεγονός ότι ο πρωταρχικός του στόχος, μια εργατική δύναμη εθνοποιημένη αλλά παραγωγική, λησμονήθηκε. Μπορούμε επίσης να φανταστούμε τι συμβαίνει όταν ο οικουμενισμός προχωρεί πολύ μακριά. Κάποιοι μπορεί να θελήσουν να εφαρμόσουν μια αληθινή ισότητα στη διανομή των επαγγελματικών ρόλων και των αμοιβών. Μια ισότητα όπου η φιλοί παρένθεση ή το όποιο ισοδύναμό τη και το φύλλο δεν θα έπαιζαν πραγματικά κανένα ρόλο. Αλλά αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με τον ρατσισμό, δεν υπάρχει σύντομο δρόμος για να φτάσει ο οικουμενισμός στα άκρα του. Γιατί όχι μόνο πρέπει να εξαλειφθούν τα νομικά και θεσμικά εμπόδια, αλλά επίσης και τα εσωτερικευμένα πρότυπα της εθνοποίησης, και αυτό αναπόφευκτα απαιτεί χρόνο, τουλάχιστον μία γενιά. Είναι λοιπόν πιο εύκολο να εμποδιστεί η προώθηση του οικομενισμού. Κάθε φορά που κάποιες προσπάθειες απειλούν να αποδιαρθρώσουν τους θεσμοποιημένους μηχανισμούς του ρατσισμού και του σεξισμού, δεν έχει κανείς παρά να καταγγείλει τον επιλεγόμενο ανάστροφο ρατσισμό, σε εισαγωγικά, και αυτό στο όνομα του ίδιου του οικουμενισμού. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ένα σύστημα που λειτουργεί χάρη σε έναν στενό συσχετισμό ανάμεσα στις σωστές δόσεις οικουμενισμού και ρατσισμού σεξισμού. Πάντα γίνονται προσπάθειες να σπρωχτεί πολύ μακριά σε εισαγωγικά ο ένας ή ο άλλος όρος της εξίσωσης. Το αποτέλεσμα είναι ένα είδος διαγράμματος με μορφή Αυτό θα μπορούσε να συνεχίζεται επάπειρον, αν δεν υπήρχε ένα βασικό πρόβλημα. Με την πάροδο του χρόνου, τα ζικ και τα ζακ γίνονται όλο και μεγαλύτερα. Η όθηση προς τον οικουμενισμό γίνεται όλο και δυνατότερη. Το ίδιο και η όθηση προς τον ρατσισμό και τον σεξισμό. Τα στοιχήματα όλο ανεβαίνουν και αυτό για δύο λόγους υπάρχει αφενός ο αντίκτυπος πάνω σε όλους τους συμμετέχοντες της γνώσης που προέρχεται από την συσσωρευμένη ιστορική εμπειρία. Αφετέρου υπάρχουν οι συγκυριακές τάσεις του ίδιου του συστήματος. Γιατί το ζικ του οικουμενισμού και του ρατσισμού παύλα σεξισμού δεν είναι το μοναδικό ζικ του συστήματος. Υπάρχει επίσης το ζικ ζακ της ύφεσης, και της αναθέρμανσης της οικονομίας, για παράδειγμα, με το οποίο εν μέρη συσχετίζεται το ζυξακ του οικουμενισμού και του ρατσισμού, παύλα σεξισμού. Το οικονομικό ζυξακ γίνεται και αυτό όλο και οξύτερο. Το γιατί είναι μία άλλη ιστορία. Ωστόσο, καθώς οι γενικές αντιφάσεις του σύγχρονου κοσμοσυστήματος οθούν το σύστημα σε μία μακροχρόνια δομική κρίση, το κρισιμότερο ιδεολογικό παύλα θεσμικό σημείο της αναζήτησης ενός διάδοχου συστήματος τοποθετείται πράγματι στην όξυνση της έντασης, στα μεγεθυνόμενα ζικ ανάμεσα στον οικουμενισμό και στον ρατσισμό παύλα σεξισμό. Το ερώτημα δεν είναι ποιος από τους δύο όρους της αντινομίας θα επικρατήσει τελικά αφού είναι στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους στην ίδια τους τη σύλληψη. Το ερώτημα είναι εάν και πώς θα εφεύρουμε νέα συστήματα που δεν θα χρησιμοποιούν ούτε την ιδεολογία του οικουμενισμού ούτε την ιδεολογία του ρατσισμού παύλα σεξισμού. Αυτό είναι το καθήκον μας και δεν είναι εύκολο.